Μπορείτε να μου δώσετε λίγο την εικόνα του νοσοκομείου, πόσοι ασθενείς νοσηλεύονται με COVID και πόσοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη ΜΕΘ. Δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα στο νοσοκομείο τώρα πια. Mm-hmm. Η κλινική της σχεδόν έχει φτάσει στην απόλυτη πληρότητα, είναι κοντά στα 23 άτομα, 22 συγγνώμη, μέχρι χθες περιστατικά θετικά λοιπόν στον κορονοϊό που νοσηλεύονται καθότι είχαν επιβαρυνθεί η υγεία τους και δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την νοσηλεία τους στο σπίτι. Και από εκεί και πέρα έχουμε και 5 ασθενείς που είναι στη μονάδα της θεραπείας. Όλοι από αυτά πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος και οι πολίτες να γνωρίζουν ότι δεν είναι βέβαια μόνο ο κορονοϊός που μας ανησυχεί και μας κάνει να τρέχουμε σαν ιατρική κοινότητα ενδονοσοκομιακά και έξωνοσοκομιακά, αλλά είναι και τα υπόλοιπες καταστάσεις. Καθότι φαίνεται ότι έχει αυξηθεί και η νοσηρότητα και στον καρδιολογικό και στις καρδιολογικές λοιπόν οντότητες, αλλά και σε χειρουργικές οντότητες, όπως είναι τροχαία, όπως πολύ καλά τραυματισμοί, χειρουργικές επεμβάσεις, αυτά τρέχουν, δεν σταμάτησαν ποτέ, με αποτέλεσμα το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή να εμφανίζει πληρότητα σε κάθε κλινική που έχει. Αυξημένη πληρότητα έως και οριακή, με αποτέλεσμα να χρειάζεται μερικές φορές να διακομίζουμε περιστατικά που δεν θα διακομίζαμε σε άλλη περίπτωση, σε άλλα νοσοκομεία για να εξυπηρετηθούν. Είναι πλήρως επανδρωμένο το νοσοκομείο μας με ιατρο-νοσηλευτικό προσωπικό, κύριε Πρόεδρε? Δεν μπορώ να πω ότι δεν χρειάζονται διορθώσεις. Σαφώς χρειάζονται διορθώσεις σε συγκεκριμένα τμήματα, όπως οι αυξημένες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω άρα και σε παθολόγους και πνευμονολόγους και γιατρούς στο ΤΕΠ και στη ΜΕΘ. Όμως είναι σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Σε σχέση με προηγούμενα χρόνια έχουν έρθει οι γιατροί και οι νοσηλευτές πάρα πολύ μεγάλο και τα μεγάλο ποσοστό νοσηλευτών. Χρειάζεται ακόμα κάποιοι γιατροί να έρθουν. Όλα τα αυτά είναι όμως σε πολύ καλύτερη μοίρα από ό,τι ήταν σε προηγούμενα χρόνια. Κύριε Μελό, τι ηλικίες έχουν οι ασθενείς που νοσηλεύονται με COVID αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο? Από 45 περίπου χρονών έως και 70 περίπου στην κλινική COVID και στις μονάδες COVID, στη μονάδα συγγνώμη COVID-19, στη ΜΕΘ δηλαδή, όπου είναι οι 5, αν θυμάμαι καλά είναι 3 που έχουν μεσορολικές 62 χρονών και 2 στα 75. Άρα βλέπουμε ότι έχει κατέβει κατά πολύ ο μέσος όρος. Σαφώς και έχει κατέβει. Αυτό που φαίνεται και όλα στην κοινωνία, να ξέρετε, και είναι περιστατικά τα οποία τα βλέπουμε και τα στέλνουμε σπίτι με ειδική αγωγή, είναι ότι υπάρχει μεγάλη πλειάδια διασπορά σε νέους ανθρώπους ηλικίας 25 έως 40, λοιπόν, σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι προς το παρόν φαίνεται ότι νοσούν, αλλά νοσούν ελαφριά και όχι κάνουν κάποια βαριά εικόνα. Βέβαια, αυτοί είναι πάντα, να ξέρετε, υπό παρακολούθηση, σε στενή επαφή με τους γιατρούς που τους έχουν παρακολουθήσει, γιατί οποιαδήποτε επιβάλληση πρέπει να τους καθοδηγήσει προς το νοσοκομείο και προς περαιτέρω αντιμετώπιση. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω και σε μικρότερες ηλικίες. Βλέπετε ότι κλείνουν τα δημοτικά και τα γυμνάσια του νομού. Άρα λοιπόν ο ιός χτυπάει όλες τις ηλικίες. Σαφώς είναι και στα μικρότερες ηλικίες. Απλά σας ανέφερα εκεί που έχουμε κλινική ανησυχία πια, διότι στα παιδάκια κλινική ανησυχία δεν έχουμε. Την ανησυχία την έχουμε πώς θα τα μεταφέρουν τα παιδάκια σε εμάς τους μεγαλύτερους ή και στους πιο μεγάλους ακόμα ανθρώπους ηλικίες. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη ενημέρωση. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.